Ερμιονίδα Beach Soccer 2021. Δημήτρης Κούσης και Αργύρης Τζιέρης. Αργύρης Τζιέρης, Δημήτρης Κούσης, δύο εμπνευστές αυτού του τουρνουά. Αρχής γενομένης από πέρσι. Δημήτρη, ένα επιτυχημένο τουρνουά από το περσινό. Για να ξεκινήσουμε και να πούμε σιγά σιγά στο φετινό. Για πες μας λίγο τι έγινε ακριβώς πέρσι. Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα καταρχάς, έτσι. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε από τον Αργύρη που είχε ξαναδιοργανώσει τουρνουά πιο παλιά. Επικοινωνήσαμε, μιλήσαμε και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τουρνουά beach soccer στο γήπεδο που υπήρχε. Πέρυσι είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές και πήγε πάρα πολύ καλά σαν διοργάνωση και είχε επιτυχία. Πιστεύω από τις ομάδες που είχαν δηλώσει συμμετοχή και τα παιδιά και ο κόσμος που ήρθε, μείναν ευχαριστημένοι. Οπότε φέτος ξεκινήσαμε πάλι με τον Αργύρη από νωρίς να φτιάξουμε το γήπεδο και να ξαναξεκινήσει το τουρνουά beach soccer. Αργύρη, σε μια ερώτηση. Ξεκίνησαμε πολύ καλά πέρσι. Ήσουν εμπνευστής δηλαδή. Ναι, εντάξει, ήμουνα μόνος μου βασικά, δεν είχα κάποια βοήθεια. Του αρέσει και το Δημήτρη αυτό, γνωριζόμαστε από παλιά και είπαμε να το φτιάξουμε μαζί αυτό το σκηνικό, να είναι ακόμα καλύτερο, να το τρέξουμε ακόμα περισσότερο και κάθε χρόνο πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Και ερχόμαστε στη φετινή χρονιά, μια φετινή χρονιά που ήταν λίγο δύσκολη να πούμε για το χειμώνα. Πώς το ξεκίνησατε ζεστά ή είχατε κάποιους συνδυασμούς? Το ξεκινήσαμε πολύ ζεστά γιατί είχε την επιτυχία την περσινή. Απλώς ξεκινήσαμε πολύ νωρίς να δημιουργούμε και να φτιάχνουμε πράγματα. Το γήπεδο ήταν σε πολύ καλή κατάσταση όπως το είχαμε δημιουργήσει από πέρυσι, γιατί πέρυσι παραλάβαμε ένα μέρος που δεν ήταν γήπεδο και το διαμορφώσαμε μόνοι μας με προσωπική δουλειά και βοήθεια από κάποιους ανθρώπους. Φέτος δεν είχαμε τόσο πολύ να επικεντρωθούμε στο γήπεδο, γίνανε κάποια πραγματάκια που θα πω μετά. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς και επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ το να βρούμε χορηγούς να μας βοηθήσουν για να έχουμε περισσότερη συμμετοχή και καλύτερα έπαθλα για τους νικητές. Τουρνουά χωρίς χορηγούς δεν γίνεται. Αυτό είναι γνωστό. Θα μας πεις λίγο, Δημήτρη, για τους ανθρώπους που θα στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτό το πράγμα, γιατί το κάνω εγώ και ο Αργύρης και θέλαμε τη βοήθεια του κόσμου και των επιχειρηματιών της περιοχής. Όπως σου είπα, το γήπεδο μας βοηθήσανε και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά για τους χορηγούς είμαι τόσο ευτυχισμένος και ενθουσιασμένος με αυτό το πράγμα που αντικρίσαμε και την ανταπόκριση που είχαμε από όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής. Σε όποιο μαγαζί και να πήγαμε και να ζητήσαμε κάτι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, μας βοηθήσανε και το κάνανε με πολύ χαρά. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και οι δύο σε αυτό, γιατί σου είχα πει και πέρυσι ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το όνομα που έχουμε στην περιοχή. Μας εμπιστεύονται, είδανε πέρυσι τι έγινε και θα δούνε και φέτος αυτό που θα γίνει και θα μείνουν ευχαριστημένοι. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε και δόξα τω Θεώ υπήρχαμε, δηλαδή στο βίντεο που ανεβάσαμε την Τετάρτη έχουμε 35 χορηγούς και είναι κάποια άλλα άτομα που δεν φαίνονται, δεν θέλανε να φανούν και μας βοηθήσανε. Οπότε μιλάμε για 40-42 χορηγούς για ένα τουρνουά. Οι χορηγίες πολύ καλές από ό,τι είδα, μέχρι και το πρώτο έπαθλο. Μπορεί να μην είναι από την Ερμιονίδα ο χορηγός, ναι. Όμως πραγματικά σαν και δίπλα σας. Ναι. Για το πρώτο και δεύτερο βραβείο των παιδιών και των αντρών. Και των αντρών. Θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, επειδή βρήκαμε χορηγούς φέτος, να δώσουμε κάτι παραπάνω στο τουρνουά, άλλοι έγκλοι, να έρθουν παραπάνω ομάδες, γιατί σίγουρα το έπαθλο τραβάει και τους αθλητές να αγωνιστούν. Απευθυνθήκαμε σε κάποιους ανθρώπους, μας βοηθήσανε, βρήκαμε το ξενοδοχείο στη Νέα Κύο που θα γίνει διανυκτέρευση για τους... Το Αλέξανδρος, στη Νέα Κύο. Ναι, ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Για μια διανυκτέρευση για τους αθλητές, την ομάδα που θα κερδίσει και για τους μικρούς αθλητές θα κάνουμε μια εκδρομή στις πέτσες. Με πληρωμένο το φαγητό και τη μεταφορά τους. Λοιπόν, μέχρι στιγμής οι Αργύριοι, οι συμμετοχές, ξεκινήσαμε νομίζω στις αρχές του Ιουνίου, 4 Ιουνίου,
μας έδινε 2 εβδομάδες, οι συμμετοχές που βρίσκονται μέχρι στιγμής. Οι συμμετοχές πάνε πολύ καλά. Θα είναι πολύ περισσότερες από πέρσι. Μας έχουν καλέσει και από Αθήνα κάποιες ομάδες. Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Και... οι διεκτερεύσεις λες, ε? Ναι. Και περισσότερες ομάδες στους μικρούς και περισσότερες ομάδες στους μεγάλους. Από τη στιγμή που μπήκε και ένα καλό έπαθλο, φέτος το beach soccer θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από τις άλλες χρονιές. Είναι πρόκληση τα έπαθλα. Εννοείται. Πάντα ήτανε. Πρέπει να έχεις ένα στόχο σε αυτό που κάνεις. Πιστεύω φέτος και με αυτά που έχουμε φτιάξει στο γήπεδο και με την κάλυψη που θα έχουμε από πολλούς ανθρώπους, θα γίνει φέτος πολύ καλό το τουρνουά. Δημήτρη, τι έχεις να απευθυνθείς στον κόσμο για να... είναι κάποιοι δυσπιστοί, πάντα υπάρχουν δυσπιστίες. Σίγουρα, τι θα σίγουρα. Πάμε, τι θα βρούμε. Mm-hmm. Τι έχεις να πεις στον κόσμο για τις, και να δηλώσεις συμμετοχή, να προσκαλέσεις και ακόμα περισσότερους φίλους. Εγώ και ο Αργύρης τρέχουμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, το beach soccer. Έχουμε φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο. Φέτος έχουμε βάλει σκέπαστρα για τον κόσμο έξω, έχουμε φτιάξει σκέπαστρα μέσα, έχουμε διορθώσει κάποια άλλα πράγματα στο γήπεδο ώστε να είναι λειτουργικό και να μπορούμε να παιχτεί καλύτερο ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να οργανώσουμε κάτι ακόμα. Το σημαντικό είναι ότι φέτος γίνονται 4 τουρνουά, ενώ πέρυσι ήταν 2, 2 για τους μεγάλους, 2 για τους μικρούς. Ένα μήνα θα παίζεται ποδόσφαιρο κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο. Και υπάρχουν και οι βάσεις και ήδη το σκεφτόμαστε να υπάρχει στο συγκεκριμένο γήπεδο και beach volley του χρόνου. Οπότε φαντάζεστε ότι ένα μήνα τώρα και του χρόνου που το σκεφτόμαστε να υπάρχει στην Ερμιονίδα ένα γήπεδο ώστε να πηγαίνει ο κόσμος να παίζει και να δημιουργούνται διάφορα τουρνουά. Αυτό που ήθελα να πω για να έχει επιτυχία το τουρνουά, πρέπει να υπάρχει συνεργασία και βοήθεια από κάποιους ανθρώπους. Αν δεν υπάρχει συνεργασία, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, μας βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος και συνεργασία με τον Δήμαρχο και ο Αντιδήμαρχος, ο Άρης ο Μπίμπας. Ο Νίκος Οικονόμου, ο οποίος όπου τον πήραμε τηλέφωνο, μας απάνταγε και μας βοήθησε για την άμμο και για άλλα πράγματα και κάποια σίδερα και σκέπαστρα που βάλαμε στο γήπεδο, να το διαμορφώσουμε και να είναι καλό και για μας και για τους συμμετέχοντες και για τον κόσμο που θα έρθει. Την Εύση Αργολίδας και τον πρόεδρο που μας έδωσε την άδεια, γιατί πρέπει να πάρουμε και άδεια για να διοργανώσουμε τουρνουά κατευθείαν. Όλοι αυτοί συνεργαστήκαμε ώστε να δείτε το αποτέλεσμα σε λίγες μέρες στο γήπεδο. Επίσης θέλω να πω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θέλαμε φέτος να κάνουμε τον Αργύρη και το σκεφτόμασταν είναι ότι θέλουμε να στηρίξουμε και κάτι στην περιοχή. Φέτος θα στηρίξουμε το ειδικό σχολείο, το δημοτικό ειδικό σχολείο Κρανιδίου. Το σκεφτόμασταν με τον Αργύρη, πήραμε τηλέφωνο τον Δήμαρχο, την επόμενη μέρα μόλις το είπαμε τι σκεφτόμαστε, μας δέχτηκε στο γραφείο του και αποφασίσαμε από κοινού να γίνει το συγκεκριμένο, να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο και ο Αργύρης που ασχολείται και εγώ με τα παιδιά, είμαστε λίγο ευαίσθητοι στο συγκεκριμένο πράγμα και θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Ήδη το κουτί που θα έχουμε στο γήπεδο, όποιος θέλει να συνεισφέρει για να βοηθήσουμε τα παιδιά, θα υπάρχει και στην επιχείρηση δικιά μου και στο Αργύρι. Ήδη ο κόσμος δίνει κάποια χρήματα και έχουμε μιλήσει με τη διευθύντρια του σχολείου ώστε να αγοράσουμε κάποια πράγματα, κάποιες ελλείψεις που έχουν, μαζί με τον Δήμαρχο να αγοράσουμε κάποια πράγματα για να βοηθήσουμε τα παιδάκια να είναι καλύτερα και πιο άνετα στο σχολείο τους. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έχω ξαναδημιουργήσει, ξανασχοληθεί λίγο με το ειδικό σχολείο, έχω δει κάποια πραγματάκια και είμαι πολύ συγκινημένος και μου αρέσει πάρα πολύ που έχουμε ένα σκοπό φέτος, ώστε να μαζέψουμε λεφτά για τα συγκεκριμένα παιδιά. Πολύ σημαντική κίνηση. Με κάλυψε τις ερωτήσεις να σου κάνω, με κάλυψε πλήρω, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, Αργύρη, αν θέλετε να πεις κάτι στο... Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αυτό που γεννήσει στο Δήμο. Μας βοηθάει σε όλα τα θέματα, δηλαδή, στο γήπεδο, σε όλα. Δηλαδή, ό,τι το έχουμε ζητήσει, δεν μας έχουν ποτέ όχι. Και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό το θέμα.
όλοι όσοι είναι στο Δήμο και μας βοηθάνε. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα τα θέματα. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε εδώ, να κάνουμε μεγαλύτερη κουβέντα, μεγαλύτερη συζήτηση, να έχει πετύχει το φετινό που θα πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση, και του χρόνου τουλάχιστον οι ομάδες να είναι διπλάσιες και τριπλάσιες και να γίνει ένα τουρνουά όχι μόνο να μείνει, αλλά να ξεπεράσουμε. Το ευχόμαστε, Κοσμά. Το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τελευταίος λόγος σε εσάς, αν έχετε πείτε κάτι. Όχι, προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει από τις 2 του μηνός Τετάρτη, με Παρασκευή, συγγνώμη, μέχρι την Κυριακή που θα είναι η τελική για το πρώτο τουρνουά και την επόμενη εβδομάδα για τα παιδιά, να έρθει να τους χειροκροτήσει, να δει ποδόσφαιρο στην Άμμο, είναι καλοκαίρι, να ξεφύγουμε λίγο από τα προβλήματα που έχουμε και την όλη κατάσταση, να το απολαύσουμε και να τα περάσουμε ωραία. Και να πούμε ότι και δίπλα υπάρχει θάλασσα και μπορούν να μπουν να βούτυξουν κιόλας, έτσι. Εννοείται. Το συνδυάζουν. Δίπλα, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς.